Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους. Ένας παραγωγικός μήνας να είναι για την χώρα, για τον τόπο, αφού από σήμερα ξεκίνησε και επίσημα η θερινή σεζόν. Ποιος να το περίμενε δηλαδή, ότι θα φτάσουμε την 1η Ιουλίου για να ευχηθούμε πραγματικά καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας, θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από την τοπική, μέσα από την εθνική, μέσα από την διεθνή επικαιρότητα και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού της εκπομπής 22410-03120. Επαναλαμβάνω 22410-03120. Βεβαίως, τα δύο email του σταθμού της εκπομπής, το πρώτο που είναι το email μαζί στις 3, @gmail.com, δηλαδή παπάκι, και το δεύτερο, igeotvrodos@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο, το λέω συχνά, το λέω πυκνά και νομίζω ότι καλώς πράττουμε. Μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα που είναι το igeotv.gr, υπάρχει εφαρμογή του live streaming. Βεβαίως, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της Digia, την Επίγεια, στο κανάλι 1030 και από την δορυφορική πλατφόρμα της Κοσμοτέ, αφού η τηλεόραση Αιγαίο είναι το μοναδικό περιφερειακό κανάλι το οποίο φιλοξενείται σε αυτή την πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δίνοντας την εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Γέμισε ξανά αεροπλάνο ευρωπαϊκός ουρανός. Άνοιξαν τα σύνορα με 15 χώρες. Ποδαρικό στο αεροδρόμιο της Ρόδου από μία πτήση από τη Λειψία της Γερμανίας. Βεβαίως υπήρξε η κατάλληλη υποδοχή. Εν τω μεταξύ είναι 11 τα αεροπλάνα τα οποία θα προσγειωθούν σήμερα στο νησί μας. Ξεκινήσαμε στις 10 και βεβαίως οι αφήξεις συνεχίζονται μέχρι και αργά το βράδυ. Βεβαίως είχαμε χθες, αν θέλετε, μία προσομοίωση, μίας άσκησης δηλαδή για τα μέτρα τα οποία θα ισχύσουν, ποια θα είναι η διαδικασία, πώς ουσιαστικά θα γίνει το έλεγχος κάποιες έτσι από τις πτήσεις, με ποιον τρόπο θα οδηγούνται στα ξενοδοχεία και στη συνέχεια τι διαδικασία ακολουθείται για το πρωτόκολλο. Βεβαίως από σήμερα δίνουμε εξετάσεις άπαντες σε αυτόν τον τόπο, χρειάζεται έτσι, να κρατήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, να τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο και αναφέρομαι και κυρίως σε επιχειρήσεις. Είναι η πρώτη εικόνα την οποία θα αποκομίσουν σήμερα οι επισκέπτες. Γιατί θεωρώ δεδομένο ότι στα ξενοδοχεία τηρούνται όλες οι προδιαγραφές όπως ουσιαστικά επιβάλλονται. Στρατηγική συμφωνία, χθες στην ΕΚΟ υπογράφει μεταξύ της χώρας μας και της ΤΟΥΗ. Ελπίζω το ίδιο να γίνει και με όλες τις άλλες εταιρείες και όλους τους άλλους tour operators και βεβαίως είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και για το σύστημα υγείας δεδομένου ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία από τους λοιμοξιολόγους διότι είναι άλλο η θεωρία, άλλο είναι η πράξη και άλλο βεβαίως είναι η εφαρμογή. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, ακόμη δεν άνοιξε το σύστημα Εργάνη, δηλαδή για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία η οποία εκδηλώνεται ποικίλο τρόπος. Και βεβαίως μετά από 8 ημέρες έχουμε παρέμβαση της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Κάλινο για αυτή την συνεχιζόμενη καύση της χωματερής, δηλαδή του χώρου ανεξέλεκτης ταφής στο νησί της Καλίνου, των απορριμμάτων. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από μια πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Την έχουμε κατεβάσει από το Flight Radar. Έχει να κάνει με το σύστημα, δηλαδή αυτό το οποίο ισχύει και παρακολουθεί κανείς τα αεροπλάνα τα οποία διέρχονται από τους ευρωπαϊκούς έτσι, ουρανούς. Αντίστοιχο υπάρχει και για την θάλασσα. Είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακή, διότι σε σύγκριση με την εικόνα που είχαμε νωρίτερα, αυτή είναι η εικόνα σήμερα της Ευρώπης. Δηλαδή, κινούνται αεροπλάνα σχεδόν παντού. Είχαμε την πρεμιέρα και για την δική μας τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικότερα, με τις διεθνείς πτήσεις. Εμείς ανοίξαμε σε 15 χώρες έτσι, τα σύνορα. Και βεβαίως αυτό το οποίο προγραμματίστηκε και είχαν ως δεδομένο, διότι δεν ισχύει τελικά, μιλούσαν όλοι για 235 αεροπλάνα από το εξωτερικό, αυτό το οποίο πραγματικά έγινε σήμερα, περιμέναν 204 και λέω ενδεικτικά και την ελαφασμένη πληροφόρηση που υπάρχει για πάρα πολλά αεροδρόμια. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου είχαμε καθορισμένες προσγειώσεις από 11 αεροδρόμια του εξωτερικού. Πολλά δηλαδή από τη Γερμανία, τα περισσότερα, βεβαίως και από την Τσεχία
και από την Πολωνία και από τη Ρουμανία δηλαδή και από την Πολωνία υπήρχε σήμερα πτήση στο αεροδρόμιο της Ρόδου, τα έχουμε αναλυτικά. Βεβαίως, είχαμε και αυτά τα οποία θα γίνονται βλέποντας και πλάνα δηλαδή από το Χαρδαλιά στο αεροδρόμιο. Έχουμε και τα τεστ τα οποία θα γίνονται ή από αεροδρόμιο παρακαλώ. Τα τεστ τα οποία θα γίνονται, δειγματοληπτικά δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει μια καταγραφή τι θα παίρνουν ως δεδομένα από κάθε αεροδρόμιο. Λοιπόν, σήμερα από την Ρόδο θα ληφθούν έτσι από αυτές τις πτήσεις ουσιαστικά 605 δειγματοληπτικά τεστ. 605 σήμερα από το αεροδρόμιο της Ρόδου. Βεβαίως 309 από την ΚΟ, αναφέρω διεκτικά, 150 από τη Μύκονο, 150 από τη Σαντορίνη, 100 από την Κεφαλονιά, 60 από τη Λέσβο, 60 από τη Σκιάθο, 825 από το Ηράκλειο, 400 από την Κέρκυρα, περιορίζουμε λίγο έτσι σε αυτή την πλευρά κυρίως. Και βεβαίως το ίδιο θα ισχύει και στα λιμάνια, δηλαδή εάν τα πράγματα πάνε καλά, θα έχουμε 612 τεστ από το λιμάνι της Ρόδου, ενώ από χθες ουσιαστικά ξεκίνησε, αν θέλετε, και το γιότινγκ, αφού είχαμε την πρώτη άφιξη σκάφους, έτσι στο λιμάνι της Ρόδου, έγινε χθες το απόγευμα μια εντυπωσιακή, πραγματικά, θαλαμίγος. Λοιπόν, μένουμε λίγο στο αεροδρόμιο της Ρόδου και πάμε να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος και αυτός ήταν το πρωί στο αεροδρόμιο, ήταν και ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κόνσολας, και βλέπω το απόγευμα να φτάνει και στην Ρόδο και ο Υπουργός Τουρισμού, ο Χάρης Θεοχάρης. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τον Περιφερειάρχη, να ακούσουμε την δήλωσή του σε αυτή τη διαδικασία υποδοχής. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνικό τουρισμό και φυσικά για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της περιφέρειάς μας, αυτό της Ρόδου, υποδεχόμαστε τις πρώτες διεθνείς πτήσεις που ξεκίνησαν ξανά προς τα νησιά μας. Καλωσορίζουμε τους επισκέπτες μας με το πιο μεγάλο, το πιο ζεστό χαμογελό μας. Γιατί το αξίζουν όλοι. Και εκείνοι και εμείς οι ίδιοι. Μετά την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα μας, κερδίσαμε αξιοπιστία και φυσικά ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο θωράκισης της δημόσιας υγείας, που ήρθε ως αποτέλεσμα και της δικής μας σκληρής καθημερινής δουλειάς. Με τις πρωτοφανείς συνέπειες που η πανδημία προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο, προχωράμε σε ένα σταδιακό ελεγχόμενο άνοιγμα των συνόρων μας και την προσδοκόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Με ένα μήνυμα όμως απολύτως ξεκάθαρο. Και όπως και πριν, έτσι και τώρα. Η προάσπιση της δημόσιας υγείας είναι η ύψιστη προτεραιότητα, όπως και η προστασία της φήμης των τουριστικών προορισμών μας. Προχωράμε υπεύθυνα, προχωράμε δημιουργικά, συνεργαζόμενοι, καλά προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας ότι αυτές τις μέρες γράφουμε ιστορία. Μια ιστορία που θα γραφεί από τον καθένα από εμάς. Ας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, να γραφεί από την πιο ευγενική έκφραση της συλλογικής μας ύπαρξης. Το πιο υπεύθυνο εαυτό μας. Καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, αυτά από τον Περιφερειάρχη στην διαδικασία υποδοχής έτσι, του πρώτου τσάρτερ. Ποδαρικό έκαναν οι Γερμανοί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Να δούμε και κάποια πλάνα δηλαδή, από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι πρέπει από την ιστοσελίδα του Περιφερειάρχη. Είναι αυτό το η προσγείωση. Λοιπόν, μιλάμε για μια πτήση η οποία ουσιαστικά έφτασε στις 10:05 όπως ήταν προγραμματισμένη, όπως μας έλεγε και χθες ο Αλλημενάρχης, από τη Λειψία της Γερμανίας και καταλαβαίνετε μετέφερε μόνο 142 επιβάτες. Είναι αυτό το οποίο ισχύει δηλαδή, ότι οι πτήσεις θα έρχονται, αλλά ποια θα είναι η πληρότητα των σκαφών, έτσι. Ποια θα είναι η πληρότητα των σκαφών, είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε. Είναι αυτό για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι και καλώς το είπε εδώ ο Περιφερειάρχης, νομίζω ότι εδώ θα μετρήσει η υπευθυνότητα όλων, μα όλων. Και θέλω να είμαι σαφής δηλαδή, ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και ηλεκτρικός μηχανισμός. Διότι το διαπιστώνουμε ήδη, καταρχήν, σε ό,τι και να κάνει με εμάς. Λίγο το καλοκαιράκι, λίγο η αίσθηση ότι καλοκαιριάζει, δηλαδή και αλλάζει η ψυχολογία, λίγο η διάθεση, λίγο αυτό το οποίο ακούσαμε ότι με αφορμή τις ψηλές θερμοκρασίες ο κορονοϊός δεν έχει την ίδια δυναμική, όπως υπόθηκε επανειλημμένως δηλαδή, λίγο ότι θεωρούμε ότι η περιοχή μας ήταν λευκή και έτσι ήταν, και δεν έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, μέχρι και σήμερα δηλαδή, όλο αυτό επέτρεψε, αν θέλετε, μια χαλαρότητα, επαφές,
φιλιά, αγκαλιές και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως, εγώ καταλαβαίνω εάν κάποιοι πολίτες το κάνουν. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι και εδώ χρειάζεται η πολιτεία να παρέμβει, είναι δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε κάποιες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις πραγματικά να τηρούν το πρωτόκολλο, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να φοράνε τις μάσκες γιατί έτσι επιβάλλεται, να φέρουν τα αντισηπτικά, τα κατάλληλα είδη και τα σχετικά και κυρίως έτσι, είναι ορατό σε κάποιες αλυσίδες και να πηγαίνει σε μια άλλη αλυσίδα που έχει τα ίδια καταστήματα από κατάστημα σε κατάστημα και να έχουν μια άλλη συμπεριφορά. Και αυτό είναι αυτό που φοβόμαστε τώρα. Δεν έχει να κάνει με το κρούσμα, γιατί θα πάω λίγο αργότερα σε όλη αυτή την υπόθεση. Έχει να κάνει και με την εικόνα. Εάν κάποιος από τους επισκέπτες πάρει μία εικόνα, η εποχή μας έχει αλλάξει. Με μία εικόνα χίλιες λέξεις μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον οι επιχειρήσεις, έτσι, και τουλάχιστον οι χώροι όπου επιβάλλεται να φοράμε τη μάσκα και να προσέχουμε, θα πρέπει να τηρηθεί από όλους. Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν, έτσι με μεγαλύτερη αν θέλετε πειθό και για τους επισκέπτες αυτή την περίοδο. Εάν κάνουμε πραγματικά την υπέρβαση, δηλαδή και ως πολίτες ακόμη και το καλοκαίρι όπου τα πράγματα δυσκολεύουν διότι δεν θα έχουμε όλες τις πτήσεις να ελέγχονται. Θα έχουμε λοιπόν δειγματοληπτικά να παίρνουν κάποια τεστ, περίπου 30 άτομα την πτήση αν θέλετε, περίπου δηλαδή. Θα υπάρχει μια διαδικασία, θα πηγαίνουν τα στοιχεία στο νοσοκομείο και θα τα δούμε λίγο αργότερα αυτά με μια αν θέλετε φυσική συνέχεια αν είναι δυνατόν. Τώρα θα ήθελα να δούμε κάποια πλάνα, παρακαλώ κάποια πλάνα από την ΚΟ. Με αφορμή, αν θέλετε, και τη σύσκεψη που έγινε εκεί και σήμερα στην ΚΟ αναμένονται 8 πτήσεις. 8 πτήσεις στην ΚΟ, μία στην Κάρπαθο. Να δούμε όμως τις φωτογραφίες από την ΚΟ που είχαμε τη διαδικασία της προετοιμασίας, ενημέρωσης, τι ξεκινάει, πώς ξεκινάει και όλα τα σχετικά και από τον Χάρη Θεοχάρη και από τον Μάνο Κόσολα. Ο Χάρης Θεοχάρης φτάνει το απόγευμα 6 ώρα στην Ρόδολη προκειμένου και από εδώ να δει την πορεία των πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε όμως διότι υπεγράφει μία συμφωνία με την ΤΟΥΗ. Όλες οι συμφωνίες που υπογράφονται με tour operators είναι θετικές. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Ότι οτιδήποτε υπογράφεται είναι θετικό. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό που συμβαίνει με την TUI θα πρέπει να γίνει και με άλλους tour operators. Διότι είμαστε, αν θέλετε, όμοιροι και αυτών των επιλογών. Και τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα του χρόνου. Δηλαδή το 2021. Με διάφορα ζητήματα, με προκαταβολές πρέπει να ξεχάσουν οι ξενοδόχοι, με διάφορους εκβιασμούς οι οποίοι θα γίνονται, με το εκβιασμούς πάντα σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και αυτή είναι η αλήθεια, έχουν πατήσει πόδι για τα καλά οι Γερμανοί, με δικά τους ξενοδοχεία, η TUI κτλ. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι. Άρα θα φροντίζουν πρώτα να γεμίζουν τα δικά τους ξενοδοχεία, μετά τα απευθεία συνεργαζόμενα και μετά όποιο τυχερό στη σειρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, καλό θα είναι. Έτσι, πέρα από την TUI, να υπογράψουμε συμφωνίες με όλους. Με όλους. Όσοι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία συνδιάφημιση. Γιατί βεβαίως, ό,τι και να πιστεύουμε εμείς, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος μονοδιάστατα πορεύεται. Η TUI έχει και αλλού συμφέροντα. Η TUI έχει και παλού ξενοδοχεία. Η TUI παίζει και την Ισπανία, παίζει και την Τουρκία, παίζει και την Ιταλία. Παίζουν πάρα πολλά. Και βεβαίως έχουμε την πολύ μεγάλη αγωνία ότι έχουμε ανταγωνισμούς από χώρες, από προορισμούς. Οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σκληροί σε κάθε επίπεδο. Λέω ανταγωνισμούς, έτσι, χρησιμοποιώντας τον πληθυντικό, διότι είναι ανταγωνισμοί σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είναι ένας δηλαδή, σε πάρα πολλά επίπεδα. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω. Τώρα, συνολικά, αν θυμάμαι καλά, 204 πτήσεις είναι στη χώρα, δηλαδή είχαμε πολλές ματαιώσεις. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θα είναι γεμάτες και οι πτήσεις, θα έχουμε τέτοια ζητήματα και δόθηκαν οι 25 χώρες. Πολλές χώρες έχουν μαύρο, μεταξύ αυτών δηλαδή που έχουν μαύρο είναι και χώρες της Ευρώπης. Δύο σημαντικές αγορές για τον τόπο μας, για τη χώρα μας, που είναι η Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η Σουηδία. Και σιγά σιγά αποκαθίσταται και η σύνδεση και με άλλες γειτονικές χώρες, που αφορούν κυρίως το βόρειο κομμάτι της χώρας, δηλαδή με την Τουρκία, με τη Βουλγαρία, με την Αλβανία και τέτοιους προορισμούς. Και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μάχη από όλους. Λοιπόν,
Χθες στο Διαγόρα έγινε μια τελευταία άσκηση προσομοίωσης, πώς θα λειτουργεί το σύστημα και τα σχετικά, ποιοι θα είναι οι όροι, οι διαδικασίες, βλέποντας και κάποια πλάνα δηλαδή, έτσι από COVID-19, για να εξηγήσω τη διαδικασία από το νοσοκομεία, αεροδρόμια τι έχουμε. Λοιπόν, έρχονται στο αεροδρόμιο, θα παίρνουν τα δειγμονητικά τεστ, θα πηγαίνουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Το νοσοκομείο της Ρόδου μπορεί να βγάλει 420 τεστ την ημέρα. Φαντάζομαι θα δουλεύουν και τρεις βάρδιες, γιατί και εκεί ακούω πάρα πολλά παράπονα από τους υγειονομικούς και για το νοσοκομείο της Ρόδου και για το νοσοκομείο της ΕΚΟ και για άλλους τέλος πάντων χώρους υγείας. Λοιπόν, 420 τεστ στο νοσοκομείο της Ρόδου, 50 αν θέλετε τα οποία μπορεί η ιδιωτική κλινική να αντιμετωπίσει, 50 ένα ειδικό εργαστήριο στην Ρόδο, δηλαδή έχουμε συνολικά 540-550 τεστ την ημέρα. Και βεβαίως, εάν έχουμε το παραμικρό, θα πηγαίνει ο γιατρός συνεργαζόμενος στο ξενοδοχείο, θα ελέγχει τον ασθενή ο οποίος θα είναι σε ένα δωμάτιο λίγο απομονωμένος. Και εάν υπάρχει πρόβλημα, θα μεταφέρεται στα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν, τα δύο νοσοκομεία COVID, δηλαδή τα δύο νοσοκομεία καραντίνα. Εάν τα πράγματα χειροτερεύσουν, φαντάζομαι στο νοσοκομείο της Ρόδου, εάν ακόμη είναι πιο δύσκολα, με διαδικασία αεροπεταφορών στην κάθε χώρα. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό, αν θέλετε, κοκτέιλ, πραγματικά εκρηκτικό, διότι αν κάπου χάσει την συνέχεια, μπορεί να σου δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Από την άλλη, είναι απολύτως φυσιολογικό ότι με τον τουρισμό να επανεκκινεί, με την οικονομία να τρέχει, με το ρίσκο το οποίο βεβαίως έτσι θα πρέπει να πάρει αυτή η χώρα, είναι απολύτως φυσιολογικό να έχεις κρούσματα. Αυτό το οποίο εγώ επιμένω δεν πρέπει να έχουμε είναι αρνητική εικόνα. Πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Πρέπει οι επαγγελματίες πραγματικά να δώσουν τα ρέστα τους. Πρέπει να φανούμε αντάξει αυτού του κεφαλαίου το οποίο ουσιαστικά όλοι συνολικά έτσι, χτίσαμε την περίοδο της πανδημίας. Αυτό το κεφάλαιο εμείς ουσιαστικά θα το αποσβέσουμε με τη συμπεριφορά μας και όχι απλά και μόνο οι αρχές. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο είναι το σημαντικότερο. Τώρα, παρακαλώ να δούμε λίγο τι γίνεται κάποια άλλα ζητήματα. Α, μάλιστα. Σήμερα στην ΕΚΟ είχαμε στο Ασκληπείο να στείνεται μια τελετή αναπαράστασης του Ιπποκρατικού όρκου προς τιμή βέβαια των γιατρών, οι οποίοι έκαναν ποδαρικό δηλαδή στην ΕΚΟ την περασμένη Δευτέρα. Ήταν αυτοί που άνοιξαν την τουριστική σεζόν. Είχαμε λοιπόν μια τέτοια διαδικασία και στην ΚΟ. Φαντάζομαι το ίδιο συνέβη και στο αεροδρόμιο της Ρόδου, δηλαδή στέθηκε έτσι ένα μπαλέτο το οποίο καλωσόρισε. Νομίζω ότι με λεκούνι και τα γνωστά, ό,τι συμβαίνει δηλαδή συνήθως στην διαδικασία υποδοχής, αλλά φανταστείτε πτήση με 142 ανθρώπους, δηλαδή και κυρίως από Γερμανία. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά δεν μετράει για τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα έχουν τη δυνατότητα, φορώντας τη μάσκα, πραγματικά να είναι γεμάτα. Και λέω τη μάσκα και θέλω να ξαναδείξω αυτό το οποίο μας έστειλε και μας ζήτησε ο Ηλίας Ομόσιαλος, ότι παρακαλώ κάντε χρήση της μάσκας και αναφέρομαι στους επαγγελματίες που έχει πολύ μεγάλη σημασία, στους επαγγελματίες και στην εικόνα που θα πρέπει να έχει ο κάθε επισκέπτης με τα λίγα τα πολλά φαίνει φέτος. Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι η εικόνα. Χωρίς μάσκα, τα σταγονίδια που εκπέμπουν και με μάσκα ποια είναι η προστασία, επαναλαμβάνω, για επιχειρήσεις. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι είναι βάρος για τα παιδιά, τους επαγγελματίες, τους εστιατόρες, τους σερβιτόρους, τους μπάρμαν οι οποίοι υποφέρουν, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι επιβεβλημένο αυτό να γίνει. Δηλαδή, πραγματικά είναι, αν θέλετε, προσευχή. Όπως κάνουμε την προσευχή, θα πρέπει να τηρούμε επαγγελματίες και αυτή τη διαδικασία έτσι, της μάσκας. Λοιπόν, βλέπετε. Φανταστείτε ότι εάν αφήσουμε το περιθώριο, εάν αφήσουμε, επαναλαμβάνω, γιατί φοβάμαι αυτά που φοβάμαι και γι' αυτό θα έπρεπε και εδώ να είχαμε κάνει κάτι, εντάξει, ο ΕΔΙ θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει στην χώρα γενικά. Εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε εάν σκάσει κάποια είδηση, κάποιο κρούσμα, με ποιον τρόπο δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πραγματικά να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, διότι από τη μία εκκινεί ο τουρισμός, από την άλλη τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έτσι, μεγάλη αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία
Ξαναεπαναλαμβάνω, κάνουμε συνεχώς τηλεφωνήματα στους υπουργούς και στους βουλευτές, ζητώντας να ανοίξει αυτή η περίφημη εργάνη. Δηλαδή, περνάει ο χρόνος και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Αύριο είναι στους δρόμους και η υγειονομική, επαναλαμβάνω, αλλά και οι ξεναγοί και πάρα πολλοί επαγγελματίες υποφέρουν. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.